Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Pharma Revolution. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τους χαλκούς και πιο συγκεκριμένα για το βορδιγάλιο πολιτό, μιας και είναι από τα πιο βασικά συσταγωγικά όπλα που έχει ένας καλλιεργητής έναντι των μυκητολογικών ασθενειών. Ο χαλκός χρησιμοποιείται κυρίως σε αμπελώνες, σε αμπέλια δηλαδή, και σε δεντροκαλλιέργειες. Όσο αφορά την καλλιέργεια της ελιάς, χρησιμοποιούμε χαλκούς έναντι του κυκλοκονίου, του γλιοσπορίου και της καρκίνωσης, τα κοινά δηλαδή καρκινώματα. Οι μορφές του χαλκού που συναντάμε κυρίως είναι ο οξυχλωριούχος χαλκός, το ρεδοξίδιο του χαλκού, ο βορδιγάλιος πολτός, ο θηϊκός χαλκός, η κοινή δηλαδή γαλαζόπετρα, και υπάρχουν και κάποιοι γλυκονικοί χαλκοί. Ο βορδιγάλιος πολτός είναι ουσιαστικά η πιο δυνατή μορφή χαλκού σε σύγκριση με τους προηγούμενους. Κυρίως τον χρησιμοποιούμε τους χειμερινούς μήνες και αποφεύγουμε να το συνδυάσουμε με άλλα ουσιαστικά σκευάσματα θρέψης, αν μπορώ να το πω έτσι, αν και κάποιοι βορδιγάλοι πολτοί του εμπορίου μπορούν να συνδυαστούν και με κάποια άλλα σκευάσματα. Φυσικά όμως αυτά θα τα συζητήσετε με τον τοπικό σας γεωπόνο. Όσο αφορά το κομμάτι του βορδιγάλιου πολτού, μάλλον μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας, με την γαλαζόπετρα όπως είπαμε και σβησμένο άσβεστο, δηλαδή ασβέστη. Φυσικά χρειάζεται πολύ προσοχή και να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε, καθώς είτε αυτό που θα φτιάξουμε να μην είναι αποτελεσματικό ή να κάνουμε ακόμα και κάποια ζημιά στην καλλιεργία μας. Οπότε χρειάζεται πολύ προσοχή όταν θέλουμε να φτιάξουμε βορδιγάλιο πολτό. Εγώ προσωπικά επιλέγω κάποιο σκεύασμα από το εμπόριο για να κάνω εφαρμογή στο λεώνας μου. Προσωπικά τα τελευταία 5 με 6 χρόνια χρησιμοποιώ έναν βορδιγάλιο πολτό του εμπορίου, πιο συγκεκριμένα της εταιρείας Agrology, τον Bordelesa 20SC, που είναι σε μορφή συμπυκνωμένου ορίματος. Γενικά μου αρέσει γιατί διαλύεται πάρα πολύ εύκολα στο βιτίο και έχει μια πολύ καλή εφαρμογή πάνω στα δέντρα μου. Η δοσολογία του συγκεκριμένου βορδιγάλιου πολτού, σύμφωνα με την ετικέτα, είναι 6 λίτρα βορδιγάλιο σε 1 τόνο νερό. Προσωπικά χρησιμοποιώ λίγο μικρότερες δοσολογίες, 4 με 5 λίτρα στον 1 τόνο νερό. Φυσικά αυτό έχει να κάνει ανάλογα με τις μικροκλιματικές συνθήκες της περιοχής σας, αλλά και την κρίση του τοπικού σας γεωπόνου, καθώς θα έχετε συμβοληθεί πρώτα τον τοπικό σας γεωπόνο για να σας συμβουλέψει την δοσολογία, αλλά και το πότε θα πρέπει να κάνετε χρήση του συγκεκριμένου βορδιγάλιου πολτού. Η χρήση των χαλκούχων σκευασμάτων, ειδικά στην ελαιοκαλλιέργεια, έχει να κάνει με την πρόληψη και όχι με την θεραπεία έναντι κάποιων μυκητολογικών ασθενειών. Ειδικά σε περιοχές που υπάρχει αυξημένη υγρασία, υπάρχει και έντονη μάλλον προσβολή από το κυκλοκόνιο. Έτσι και σε κάποιους δικούς μου παιδινούς ελαιώνες υπάρχει προσβολή από το κυκλοκόνιο, στην περιοχή τουλάχιστον, οπότε κάνω σχεδόν κάθε χρόνο κάποιες επεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα. Έτσι θα πάω να κάνουμε έναν ψεκασμό με τον βορδιγάλιο πολτό που προανέφερα για να κάνω την πρόληψή μου έναντι του κυκλοκονίου, αλλά και να κάνω και μια έξτρα προστασία στα δέντρα μου καθώς έχει τελειώσει η λεσσογκομιδή και να τα προστατεύσω από τυχόν πληγές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από τα ραβιστικά μηχανήματα. Πάμε!
αφού ολοκληρώσαμε και τον ψεκασμό. Όπως είδατε, έγινε μια καλή διαβροχή στο δέντρο, τόσο στο φύλλωμα, αλλά και εσωτερικά στους βραχίονες. Γενικά, υπολογίζουμε ότι χρειαζόμαστε 3 με 5 λίτρα για να κάνουμε μια καλή διαβροχή στο δέντρο μας, φυσικά ανάλογα το μέγεθός του. Η δοσολογία που χρησιμοποίησα το συγκεκριμένο σκεύασμα ήταν 2 λίτρα μπορντελέσα σε 400 λίτρα νερό. Τα περισσότερα σκευάσματα χαλκού που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά έχουν έγκριση στην βιολογική γεωργία. Φυσικά αυτό θα πρέπει να το τσεκάρετε ανάλογα το σκεύασμα που θα χρησιμοποιήσετε, καθώς μπορεί να λέει πάνω χαλκό, αλλά να έχει συνδυαστεί με κάτι άλλο που να μην έχει έγκριση στην βιολογική γεωργία. Πάντως το συγκεκριμένο σκεύασμα που χρησιμοποίησα, ο Μπορντελέσα, έχει έγκριση στη βιολογική γεωργία. Όσο αφορά το κόστος του σκευάσματος που χρησιμοποίησα, του Μπορντελέσα δηλαδή, το προμηθεύτηκα από το γεωπονικό κατάστημα Κοντόπουλος, όπου κοστίζει 25 ευρώ η συσκευασία των 2 λίτρων, καθώς υπάρχει και μεγαλύτερη συσκευασία των 5 λίτρων. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Αυτό που θέλω να κρατήσετε από το συγκεκριμένο βίντεο είναι ότι με τους ψεκασμούς που κάνουμε στην καλλιέργειά μας με κάποιο χαλκούχο σκεύασμα, κυρίως αφορά την πρόληψη και όχι τόσο πολύ την θεραπεία. Το τι χαλκό θα χρησιμοποιήσουμε και σε τι δοσολογίες, αυτό θα το βρούμε σε συνεργασία με τον τοπικό μας γεωπόνο. Φυσικά, όταν κάνουμε ψεκασμό, χρησιμοποιούμε μέτρα προστασίας, στολή, γάντια και φυσικά μάσκα, ασχέτως και αν αυτό που ψεκάζουμε έχει έγκριση στη βιολογική γεωργία. Εσείς μην ξεχνάτε, κάτω δεξιά, πατάτε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και πρώτο καμπανάκι, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!